Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Σωτήρη. Έχουμε σύσκεψη σήμερα, εκτακτή μάλιστα, τώρα ενημερωνόμαστε, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία που έρχεται την άλλη εβδομάδα. Το λέμε γιατί αυτό που φοβούνται στο Υπουργείο δεν είναι τα μεγάλα ύψη βροχής. Όλοι διαβεβαιώνουν ότι δεν θα είναι μεγάλα ύψη βροχής. Δεν το είπαμε τώρα στον αέρα με το Φάνη Τακούδη, αλλά μιλώντας νωρίτερα, μου εξηγούσε πως και 10 χιλιοστά και 20 χιλιοστά να πέσουν, όχι τα 1.200 που πέσαν στην Πορταριά, για παράδειγμα, που ήταν το μεγαλύτερο ύψος. Επειδή είναι κορεσμένο το χώμα, όπου πατήσεις, ακόμη και σε χωράφι, μου έλεγε, με ξερό καλαμπόκι, γιατί ήταν η περίοδος της συγκομιδής, βουλιάζει το πόδι ακόμη. Εγώ που γυρνούσα από Θεσσαλονίκη και έβλεπα όλες αυτές τις πλημμυρισμένες εκτάσεις να παραμένουν πλημμυρισμένες από εδώ και από εκεί στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Λάρισας. Άρα αν πέσει βροχή, όλοι φοβούνται πού θα πάνε τα νερά, όσοι κι αν είναι αυτή η βροχή. Η Καρδίτσα έχει ακόμη πλημμύρες. Υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις πλημμυρισμένες. Βεβαίως προηγείται πάντα η ανθρώπινη ζωή, εκεί δηλαδή που φοβάσαι ότι μπορεί να κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό. Πάμε να δούμε τα... Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Το λέω σε ενημέρωση της τελευταίας στιγμής, έτσι. Όχι, πολύ καλά κάνεις, γιατί τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν και διάφορα σενάρια, από εφιαλτικά μέχρι με αισιόδοξα. Να σου πω ότι η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι πράγματι θα έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, τετραήμερο με αρκετό νερό, το οποίο όμως δεν θα είναι αυτό που ζήσαμε έτσι. Δεν θα είναι αυτό, αλλά πού θα πάει αυτό το νερό? Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εκείνο που χρειάζεται αυτή την ώρα να κοιτάξουν όλοι οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας είναι να έχουν αποκατασταθεί τα αναχώματα όπου 7 διεράγησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κακοκαιρίας, και να αισιοδοξούμε όλοι, αφού βεβαίως υποθέσουμε ότι έχουν απομακρυνθεί κορμοί που μεταφέρθηκαν το ένα το άλλο αυτές τις ημέρες που επικράτησε έτσι ηρεμία καιρική, να έχουν καθαριστεί όλα αυτά, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλου είδους επικίνδυνα φαινόμενα. Μάλιστα. Και να αισιοδοξούμε, να μην είμαστε απεσιόδοξοι. Και το λέω αυτό, βεβαίως θα μου πεις, δεν έρχεται από μόνη της αισιοδοξία προφανώς, αλλά απ' την άλλη πλευρά ας μην είμαστε και ας μην σπέρνουμε τον πανικό, όχι εμείς, δεν το κάνουμε εμείς, έτσι ξαναλέω, εμείς νομίζω τοποθετούμαστε πάντοτε πάρα πολύ ψύχρεμα απέναντι σε αυτού του είδους τα γεγονότα. Άνθρωποι, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο εκεί που γράφουν και λέγονται διάφορα, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λοιπόν, να πούμε πολύ γρήγορα πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινούμε από την Δυτική Θεσσαλία, τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας και τα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας τη Δευτέρα. Την Τρίτη έχουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας, αλλά και κάποια καλά ύψη βροχής σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και νότιες περιοχές του νομού Λάρισας. Και την Τετάρτη, μας το είπε ο Θεοφάνης Τακούδης, που είναι η δυσκολότερη μέρα, έχουμε στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, στα ανατολικά τμήματα της Μαγνησίας, δηλαδή πάλι το Πύλιο, Ανατολικό Πύλιο, και σποράδες με καταιγίδες. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Μη μαυρίζουμε από τώρα τις ψυχές μας. Έτσι, 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 έτσι. Πάμε πολύ γρήγορα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Ότι θα βγουν τέτοια μαχαίρια σε μια συντροφική διαδικασία. Δεν το περιμέναμε. Αυτό το μεγάλο λάθος του Κασελάκη. Έτσι, τώρα δεν γλιστράει η γλώσσα εύκολα σε αυτά. Εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημα σε ανθρώπινο επίπεδο, ότι ξεριζώθηκα από την Ελλάδα στα 14, άρα δεν είναι τέλεια τα ελληνικά μου, χρειάζομαι χρόνο να βρω τις λέξεις, και είπα το κρατήδιο αντί για το... Okay, τα ακούμε, και τα ακούμε αν θες και με μια ανοχή. Αλλά σε τέτοια θέματα έχεις ένα επιτελείο καλό, που είναι καλό το επιτελείο, και σου προετοιμάζει μια δήλωση. Δεν μπορείς να είσαι πολύ εργαλείο. Και πόσο μάλλον όταν δεν την ξέρει την ελληνική πραγματικότητα καλά, πόσο καιρό έχει, εγκαταστάθηκε το καλοκαίρι. Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι τον δικαιολογεί αυτό. Όχι, δεν τον δικαιολογεί, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της άλλης πλευράς. Μα και γι' αυτό εξάλλου, κυρία Αξιόγλου, νομίζω ότι έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση. Δεν το δικαιολογεί υπό την εξής έννοια: το ότι είμαι κουρασμένος, το ότι τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά,
δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζω για το ψευδοκράτος. Δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζω για την εισβολή. Δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζω τι συμβαίνει, δηλαδή το ότι ζω στο εξωτερικό, αλλά ενδιαφέρομαι για τα κοινά, γιατί έρχομαι να διεκδικήσω την προεδρία ενός κόμματος, και όχι οποιοδήποτε κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζω τα εθνικά θέματα, γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι εθνικό θέμα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γνωρίζει και την τελευταία λεπτομέρεια της ελληνικής πραγματικότητας, και νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό από όλους. Ένας άνθρωπος που πράγματι έζησε καιρό στο εξωτερικό κτλ., μπορεί κάποια επιμέρους ζητήματα να μην τα γνωρίζει. Θα τα μάθει στη συνέχεια, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ, το δεν γνωρίζω αυτό το ζήτημα δεν νομίζω ότι ταιριάζει έτσι στην προκειμένη περίπτωση. Το ότι μπορεί να έκανε ένα λεκτικό ατόπιμα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όποιος θέλει το δέχεται, όποιος θέλει δεν το δέχεται. Η κυρία Αξιόγλου φάνηκε να μην το δέχεται. Βγήκαν τα μαχαίρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σήμερα στην Παρασκευή. Και νύχια, βγήκαν και μαχαίρια, είναι άγριο ό,τι θες, το κλίμα. Και πιστόλια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να μην χρησιμοποιούμε τόσο έτσι βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι έχουμε δύο ξεκάθαρα στρατόπεδα αυτή την ώρα, που μέσα στις επόμενες 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, θα αναμετρηθούν στις κάλπες. Κάποιοι μάλιστα, δεν στο κρύβω, ότι λένε ότι μπορεί να έχουμε όξυνση ακόμη και επί των καλπών. Απεύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Όταν λέμε επί των καλπών, τι θα είναι, ένας παρατηρητής από την Αξιόγλου, ένας από τον Κασελάκη? Δεν αποκλείεται να έχουμε, ας πούμε, και εντάσεις στο στυλ έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις, δεν έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις. Α, λες γιατί... με αυτό που έγινε με την παλιά βάση δεδομένων, ναι, που ενεγράφησαν αυτοί οι 4.000 κάτι και λένε άλλοι ότι... Δεν έπρεπε. Και λέω, μήπως εκεί δημιουργηθούν κάποιες προστριβές. Εκτιμούν κάποιοι, έτσι. Ελπίζουμε να μην συμβούν τέτοια πράγματα, γιατί πράγματι είναι μια κορυφαία διαδικασία και για τη δημοκρατία, αλλά κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται το μέλλον του και ελπίζουμε ότι την Κυριακή όλα θα κυλήσουν ομαλά. Θα αποφασίσουν αυτοί που πρέπει, με βάση τα δεδομένα που έχουν, όποια δεδομένα έχουν προλάβει να έχουν μέχρι τώρα, και από τον κύριο Κασελάκη και από την κυρία Αξιόγλου. Και βεβαίως η επόμενη μέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Δευτέρα όλα... έχουμε να πούμε πολλά. Πολλά. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.